Η γερόντισσα Ειρήνη, από τουρίστρια, έγινε μοναχή και θεραπεύει ανθρώπους από κατάθλιψη. Μία γερόντισσα στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Βαλσαμίτη στην Άμουργο συγκινεί με τα λόγια της. Ανέλαβε την εγκαταλελειμμένη από το 1757 μονή και την έκανε ένα μικρό παράδεισο. Σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να βοηθήσει κάποιον με κατάθλιψη στο να γίνει καλά, αν μείνει μαζί της για λίγο. Ο λόγος γίνεται για τη γερόντισσα Ειρήνη. Είναι η μοναδική μοναχή που βρίσκεται στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Βαλσαμίτη στην Αμοργό και από τουρίστρια έγινε καλόγρια. Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Βαλσαμίτη πρόκειται για ένα παράδεισο που δεν πρέπει με τίποτα να παραλείψετε αν ποτέ επισκεφτείτε την Αμοργό. Ήταν μια ζεστή, καλοκαιρινή ημέρα, πριν από 30 χρόνια περίπου, όταν μετά από 20 ώρες ταξίδι έφτανε στην άγονη τότε Αμοργό για να περάσει τις καλοκαιρινές διακοπές. Μόλις κατέβηκα από το πλοίο, ένιωσα κάτι οικείο, εξομολογείται η ίδια. Τα χρόνια πέρασαν. Η αγάπη της όμως για την Αμοργό την έφερε πίσω το 2011, όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα ως μοναχή πια. Η τουρίστρια αυτή δεν είναι άλλη από τη γερόντισσα στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Βαλσαμίτη στην Αμοργό, η οποία με την επιστροφή της στο νησί που τη μάγεψε, ανέλαβε να αναβιώσει την εγκατελειμμένη από το 1757 μονή, την οποία συντηρεί μόνη της με τα έσοδα από τις αγιογραφίες που φιλοτεχνεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η μοναδική μοναχή που βρίσκεται στο μοναστήρι. Το κτίριο της μονής παρέμεινε ερυπωμένο από το 1757, ενώ πλέον είναι ένας παράδεισος. Γι' αυτό, την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στην Αμοργό, επισκεφτείτε το μοναστήρι για να το επιβεβαιώσετε και μόνοι σας και να γνωρίσετε από κοντά και τη γερόντισσα Ειρήνη.